Το προηγούμενο live ήταν για δεύτερη φορά υποψήφια προς αποχώρηση, αλλά είναι μαχήτρια και κατάφερε να παραμείνει στο X-Factor. Η Ζωή Μισελ Μπακίρη απόψε θα βάλει ψυχή και συνέστημα στην ερμηνεία της και θέλει να αφήσει μια για πάντα πίσω της τις αρνητικές κριτικές. Εάν σας κατακτήσει η εμφάνιση της παίκτριας του Μιχάλη Τσαουσόπλου, μη διστάστε παρακαλώ να μπείτε στο application και να τη στηρίξετε. Εντυπωσιάζει τον απλό κόσμο, όχι τα δικά μου αυτιά. Ψυχή λίγο. Θέλω λίγο ψυχή. Ποιο επίπονο ήταν το σχόλιο της κυρίας Ασλανίδου, γιατί για μένα περισχύει το να έχεις ψυχή από το να πεις άρτια ένα κομμάτι. Κατά την άποψή μου είναι ο νικητής του X-Factor. Το ότι ο μέντορας μου στηρίζει πάρα πολύ τον Γιάννη Γρόση και τον αποκαλεί νικητή δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του και τη στηρίζει, την τεκμηριώνει και πραγματικά ο Γιάννης είναι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Οι δύο λοιπόν υποψήφοι με τα πιο χαμηλά ποσοστά είναι η Ζωή Μισελ Μπακίρη και ο Γιάννης Τεριάκης. Το να είσαι δεύτερη φορά υποψήφια προς αποχώρηση δεν είναι πολύ ωραίο, δεν είναι όμορφο. Αλλά γίνομαι πιο δυνατή κάθε φορά και πραγματικά και τρίτη φορά να βγω και τέταρτη, θα το παλέψω για να φτάσω στον τελικό. Απόψε από το X Factor θα αποχωρήσει ο Γιάννης Τεριάκης. Όταν πας να αντιμετωπίσεις λοιπόν δυσκολία, μπαίνεις σε μια διαδικασία και βιάζεσαι. Η βιασύνη είναι πάντα ένδειξη άγχους. Η αλήθεια είναι ότι όταν αγχώνομαι, τρέχω λίγο τα γυρίσματά μου, όπως συνέβη στο προηγούμενο live. Εύχομαι σε αυτό το live να μην συμβεί, θα κάνω τα πάντα για να μην συμβεί και θα πάω όλα τέλεια. Αυτό που κάνουμε είναι ότι δυσκολεύουμε συνεχώς το πράγμα. Βάζουμε δύσκολα στον εαυτό μας. Αυτό το κάνουμε είναι εσωτερικό δικό μας πάθος. Αν ο κόσμος το καταλάβει, okay. Αλλά είναι εμφανής η ποιότητα της φωνής και η δύναμη. Μετά το δεύτερο ρεφρέν που πας πάνω, προσοχή να μην γλιστρήσουμε. Τίποτα άλλο. Το ότι δεν είχε ο κύριος Στασόπουλος να μου κάνει κάποια παρατήρηση, σίγουρα με ευχαριστεί. Και νιώθω ικανοποίηση, αλλά επειδή είμαι ο σκληρότερος κριτής του εαυτού μου, δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένη και στοχεύω πάντα για το καλύτερο. Don't walk.
Συγχαρητήρια, ζωή μου. Παρακαλώ και μία Whitney, ό,τι πρέπει. Τι ωραία που είσαι στα κόκκινα. Μελίνα, ξεκίνα. Ζωή μου, ήσουν πολύ καλή σήμερα. Παρότι έχεις προταθεί δύο φορές να φύγεις από το live. Εφτά ψυχή, όπως έλεγε η Δέσμηνα. Έφυγες λίγο στην αλλαγή του τόνου, εκεί λίγο το έχασες. Λίγο, ακούστηκε στα δικά μου τα αυτιά, δεν ξέρω αν το άκουσα καλά. Όμως βλέπω ότι έχεις αποκτήσει αυτοπεποίθηση παραπάνω πάνω στο stage. Σε βλέπω δηλαδή πιο να πατάς περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο act. Ήταν ωραίο act. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο. Λοιπόν. Ήρθε όλη η Ρόδος, ήρθε η Κύπρος. Τι, ποιος ήρθε? Η Κάρπαθος. Η Κάρπαθος ήρθε. Έχουμε και Κάρπαθος. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Λοιπόν, τέλεια. Και στην αρχή του τραγουδίου και στο τέλος, που είσαι ένα εσωτερική και ευαίσθητη, εμένα μου άρεσες πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω το ίδιο την ώρα που στα δυνατά και όταν φωνάζεις, δεν με τράβηξε εμένα αυτό το πράγμα. Και τονικά δεν ήσουν και πάρα πολύ καλή εκεί. Θα το ακούσεις μετά στο βίντεο και θα καταλάβεις τι λέω. Την ακούσαμε τη δυνατή φωνή. Εγώ θα πατήσω πάνω σε αυτό που σου είπε η Μελίνα στο προηγούμενο live. Εγώ θέλω να δω τη ψυχή σου που ξέρω. Θέλω να σε δω. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά πρέπει να τσιρίζουμε για να δείξουμε τη δυνατή μας φωνή. Άποψη δικιά μου. Μάλιστα. Αποδεχτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο. Γεια. 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 Λοιπόν, Ζωή, αρχικά να σου πω ότι επιλέξατε με το μέντορά σου το αγαπημένο μου ίσως τραγούδι της Whitney. Και εμένα, ρε Χριστό, ναι, νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου. Ναι. Και όταν το ακούς και από τη Whitney, λες, δεν μπορεί να τα αγγίξει κανείς, ποτέ κανείς αυτό το τραγούδι πέρα από τη Whitney. Και συνεχίζω να το πιστεύω, συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω, δεν αγγίζει την ερμηνεία της Whitney. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Έχεις μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φωνή εδώ μέσα στο στούντιο με αυτά τα decibel που ακούμε εμείς εδώ πέρα. Ειλικρινά είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ακούει ο τηλεθεατής σε μια τηλεόραση που δεν έχει μπάσα, που ξέρεις, όλες οι ατέλειες σου φαίνονται. Ισχύει βέβαια αυτό για όλα τα μουσικά τα άλλα. Ναι, την προηγούμενη φορά λοιπόν σου έκανα μια κριτική. Ίσως υπερέβαλα, είπα ότι είσαι καταπληκτική, ότι πάτησες στα κουμπιά μου και μετά άκουσα στην τηλεόραση τι συνέβη και πραγματικά ήσουν αρκετά ασταθή σε σχέση με αυτό που άκουσα εδώ. Οπότε, τα έβαλα σε μια σειρά και λέω, η Ζωή έχει ένα πάρα πολύ δυνατό υλικό, κάτι που θα το ζήλευαν πάρα πολλές τραγουδίστριες, δηλαδή έχεις τεράστια έκταση, τεράστια δύναμη στη φωνή σου, αλλά δεν έχεις τον έλεγχο. Και όταν αγγίζουμε τέτοια τραγούδια, πρέπει να είμαστε σίγουροι. Δεν θα σου την πω, ας πούμε, που το άγγιξες. Καλά έκανες που το τόλμησες. Είμαστε στο X-Factor. Οι τολμηροί νικούν. Απλά θα σου πω ότι ήθελες λίγο παραπάνω δουλειά για μένα. Και ξέρεις, κάποια τραγούδια θέλουν παραπάνω σεβασμό. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι τώρα, γιατί χαμογελώ, ναι. Τι μου θύμισες. Ναι. Δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ ότι η Ζωή είναι 19 ετών, ναι, ναι, και ότι ακόμη έχει δρόμο μπροστά της. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι έχει το πρωτογενές υλικό, είναι πολύ καλό. Χρειάζεται δουλειά όμως, βεβαίως. Λοιπόν, θυμάμαι, παιδιά. Τώρα, τι σχέση έχει το 19, δηλαδή. Θα έπρεπε να υπερασπιστώ κι εγώ, ας πούμε, τον Άντωνη που είναι 16, με την ίδια λογική. Όχι, όχι. Απλώς θέλω να ολοκληρώσω. Θα σας πω γιατί. Είναι άδικο τώρα. Κάποια παιδιά, όχι, όχι. Θέλω να πω το εξής. Έκανα αυτό τον πρόλογο για να καταλήξω σε αυτό. Okay. Το ότι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά γεννιούνται με μια τεράστια φωνή, όπως είναι ο Άντωνη,
όπως είναι ο Γρόσης. Φαντάζομαι ότι ο Πασχάλης Τερζής δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του μαθήματα φωνητικής, ούτε πώς λειτουργεί το διάφραγμα, ούτε όλα τα υπόλοιπα. Το διάφραγμα το δούλεψε. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ωστόσο. Αγάπη μου, Πασχάλη μου. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν ένα καλό πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο καλούνται, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να το δουλέψουν και να εξελιχθούν πάνω σε αυτό. Σε αυτή την κατηγορία της ζωής ανήκω και εγώ, διότι όταν ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, αυτό χαμογελούσα την ώρα που μιλούσες, πήγα λοιπόν να τραγουδήσω στο Αβαντάζ και μου λένε τι θέλετε να πείτε. Λέω τι θέλεις να πεις, τι θέλεις να πεις, μου λένε. Λέω, θέλω να πω στην Barbara Streisand, νομίζω στην Barbara Streisand, το I'm a woman in love. Με κοιτάει ο μαέστρος, μου λέει, είσαι σίγουρη, λέω, ναι βέβαια, γιατί όχι, φυσικά. Το φυσικά μέσα σε 3 λεπτά είχε αλλάξει όλο, αλλά όπως βλέπετε αυτό δεν με σταμάτησε, δεν θα σε σταματήσει τίποτα, αν και εφόσον το επιθυμεί ζωή μου. Αυτό, κλείνω τη μικρή παρένθεση. Είμαστε μαζί σου, ζωή. Ωραίο, είμαστε μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Ναι. Έχεις το υλικό, δουλειά. Ναι. Να είστε καλά. Μιλίτσα, για πες κύριε μέντορα. Ζωή μου, όπως κατάλαβες, ήσουν πολύ καλή απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ηλικία, βέβαιως παίζει ένα ρόλο. Έτσι. Θυμάμαι τώρα ότι παλαιότερα, στα παλαιότερα live αλλά και στα auditions, όταν έλεγα ρε παιδιά, μην ακουμπάτε τέτοια τραγούδια, μου βάζανε χέρι. Okay. Λοιπόν, όσον αφορά εσένα, να σου πάρω μια καινούργια τηλεόραση. Ναι. Δεν θα πω όχι. Okay. Λίγο μεγάλα. Ακριβώς, με χάλασε. Ναι, ακριβώς. Για μένα το είπες πολύ καλά. Και θα καλέσω ακριβώς γιατί έχεις εκπληκτική φωνή, θα καλέσω τον κόσμο να σε στηρίξει και να ψηφίσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, ζωή μου. Καλή επιτυχία.